Το καλοκαίρι του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς των Χανίων, για την εξέλιξη του οποίου απαιτείται να προχωρήσει ταυτόχρονα η ανάδειξη και προστασία των ενετικών οχυρώσεων που αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφή, τόσο περιμετρικά του μνημείου όσο και στο εσωτερικό του. Το πράσινο φως αναμένεται να δώσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Από τη μεριά της υπηρεσίας, τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, έχουν γίνει άμεσα όλες οι απαραίτητες μελέτες, επικαιροποίησης μελετών που ζήτησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουν αποσταλεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε την θετική έγκριση για να προχωρήσουμε και στο κομμάτι ενίσχυσης της στατικότητας. Παρά το πάγωμα των εργασιών στο δάπεδο του μνημείου, σε πολλά σημεία του οποίου έχουν αποκαλυφθεί απομεινάρια του ενετικού τείχους, οι υπόλοιπες εργασίες είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή ενισχύεται η τυχοποίηση του φέροντος οργανισμού, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η βάση στο άνω μέρος του σκελετού του μνημείου, πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί η νέα στέγη. Προχωράμε στις συμβατικές εργασίες, οι οποίες μπορούν να γίνουν όπου δεν υπάρχουν ευρήματα όσον αφορά το δάπεδο, όπως βλέπετε εδώ και στη βόρεια πλευρά του κτηρίου, και έχει να κάνει με την ενίσχυση της θεμελίωσης και εργασίες που γίνονται στην ανοδομή, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Σενάζ που θα εδράσει στη μεταλλική στέγη. Αυτό έχει πραγματοποιηθεί, έχει πέσει σε όλες τις πλευρές του κτηρίου, ψηλά στην ανοδομή. Όλα αυτά ως απάντηση σε όσους ψευδώς διαδίδουν ότι τα έργα της δημοτικής αγοράς έχουν σταματήσει. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους δημότες, έχουμε ευθύνη απέναντι στους καταστηματάρχες να γνωρίζουν ότι υπάρχει και η αγωνία της υπηρεσίας και του Δήμου, αλλά αυτή τη στιγμή τα συνεργεία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τον προσεχή Σεπτέμβριο θα αρχίσει να τοποθετείται η νέα στέγη, η οποία κατασκευάζεται σε χώρο εκτός του μνημείου και είναι στα πρότυπα της στέγης που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά το 1913, όταν εγκαινιάστηκε το εμβληματικό μνημείο της πόλης. Η ευθύνη του Δήμου πρωτίστως είναι να γίνει όσο το δυνατόν ποιοτικότερη αποκατάσταση των δύο αυτών μνημείων. Γιατί μιλάμε για δύο μνημεία, μιλάμε για το ενετικό τείχος και μιλάμε και για το μνημείο της δημοτικής αγοράς. Ο Δήμαρχος Χανίων διευκρίνησε ότι το μεταβατικό στάδιο που διανύει η ανάδοχος εταιρεία λόγω συγχώνευσής της με άλλο εταιρικό σχήμα έχει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δεν επηρεάζει την πορεία του έργου αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς.